τη στέγη τη Βιτσέζα Φορνάρο, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στην αποψινή διαδικτυακή διάλεξη με εισηγητή τον αγαπητό Εουζέμπια Γιάννη Σαπράτ, ελληνιστή, μεταφραστή και έγκριτο πανεπιστημιακό, με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και εργογραφείο. Αναφέρω ενδεικτικά ότι είναι αντεπιστέλλον μέλο τη Ακαδημία Αθηνών από το 2016 και τη Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων από το 2019, ενώ διεύθυνε το Ινστιτούτο Θερβάντε τη Αθήνα από το 2007 έω το 2012. Το θέμα της ομιλίας θα είναι η διακήρυξη της Καταλωνίας το 1897, μέσα από την οποία η χώρα αυτή εκδήλωνε τη στήριξή της στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει μια ναυτική μοίρα με επικεφαλής τον Έλληνα πρίγκιπα Γεώργιο, θέλοντας να ενισχύσει την κριτική επανάσταση ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και την επιθυμία της Κρήτης να προστατευτεί στη μητέρα πατρίδα. Η συμπαράσταση του καταλανικού λαού υλοποιήθηκε μέσα από το μήνυμα στην αυτού μεγαλειότητα Γεώργιο Α, βασιλιά των Ελλήνων, που υπέγραψαν οι αντιπρόσωποι 40 πολιτικών, πολιτιστικών και δημοσιογραφικών φορέων της Καταλωνίας. Μετά το τέλος της διάλεξης, όπως κάθε φορά, θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα παρακαλούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια να έχετε τα μικρόφωνα κλειστά, ενώ η καμερά σας μπορεί να είναι ανοιχτή. Καλησπέρα, κυρία Γένσα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, να σας πω πως είμαι πολύ ευτυχής να σας μιλήσω. Από εδώ είμαι πολύ μακριά, είμαι στην άλλη άκρη της Μεσογείου, στην Καταλωνία. Από εκεί σας μιλώ, από εδώ σας μιλώ. Όμως είμαι στενά συνδεδεμένος με την Κρήτη, συναισθηματικά συνδεδεμένος από τότε που ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εδώ και πολλά χρόνια. Όταν το Πανεπιστήμιο βρισκόταν στο Ρέθυμνο, στα περιβόλια του Ρεθύμνου, κρατάω ακόμα πολύ καλή σχέση, φιλία με παλιούς συμφοιτητές, με καθηγητές, με τον Αλέξη Πολίτη και με άλλους. Και λοιπόν, όπως σας λέω, είμαι πολύ ευτυχής να είμαι απόψε εδώ, να μιλώ για ένα κριτικό θέμα, για μια σελίδα της κοινής μας ιστορίας, της Κρήτης και της Καταλωνίας. Και σας ευχαριστώ λοιπόν που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ εσάς, κυρία Χατζηδάκη, γιατί η συνεργασία μέχρι τώρα ήταν, και στη συνέχεια βέβαια θα είναι, πάρα πολύ καλή. Όλα ήταν πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, χαιρετώ όλα τα μέλη της στέγης Βιζέντσος Κορνάρος, όλους τους φίλους που είναι εδώ, κριτικούς, Ισπανούς. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω εδώ τον φίλο Βαγγέλη Αλτά, ο οποίος Θεσσαλονικιός, που ζει τώρα στην Κρήτη, παντρεμένος στην Κρήτη, κριτικός και αυτός, ο οποίος με φιλοξένησε και όχι μόνο αυτό, μεσολάβησε μεταξύ μας για να γίνει αυτή η ομιλία, δηλαδή μεσολάβησε ανάμεσα σε εσάς και εμένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, ευχαριστώ όλους τους φίλους που απόψε με τιμάτε με την παρακολούθηση αυτής της ομιλίας. Λοιπόν, το θέμα, όπως έλεγε η κυρία Χατζηδάκη, είναι Καταλωνία και Κρήτη, το μήνυμα στην αυτού μεγαλειότητα Γιώργιο τον Πρώτο, βασιλιά των Ελλήνων. Βέβαια, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο θέμα που ελπίζω να ενδιαφέρει. Όμως, για να σας δώσω να καταλάβετε τη σημασία αυτής της εκδήλωσης, πρέπει να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν. Θα κάνω μια πολύ σύντομη, μα απαραίτητη, επισκόπηση της καταλωνικής ιστορίας. Λοιπόν, το 12ο αιώνα παντρεύεται η βασίλισσα της Αραγωνίας με τον κόμι της Βαρκελόνης και έτσι δημιουργείται το στέμα της Αραγωνίας. Το στέμα της Αραγωνίας αρχίζει το 12ο αιώνα και σιγά σιγά εξαπλώνεται προς τη Μεσόγειο. Κάθε φορά η εξάπλωση είναι μεγαλύτερη. Πρώτα-πρώτα καταλαμβάνει τη Μαγιόρκα, τη Σαρδινία, τη Σικελία, τη μισή Ιταλία από τη Νεάπολη μέχρι κάτω και, όπως θα πω τώρα στη συνέχεια, την Αθήνα, το Δουκάτο των Αθηνών και των Νέων Πατρών. Ο χρυσός μας αιώνας για μας τους Καταλανούς ήταν ο 14ος αιώνας και αρχές του 15ου. Τότε η εξάπλωση του στέματος είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι Καταλανοί στις αρχές του 14ου αιώνα φτάνουν στην Αθήνα και κυριαρχούν το Δουκάτο των Αθηνών και μετά το Δουκάτο των Νέων Πατρών με πρωτεύουσα την Ιπάτη για σχεδόν ένα αιώνα. Στην Αθήνα συγκεκριμένα από το 1311 έως το 1377. Λοιπόν, αυτό είναι μία πρώτη επαφή με το ελληνικό κόσμο. Βέβαια δεν θα είναι αυτό το θέμα της ομιλίας μου απόψε. Αλλά αυτός ο αιώνας είναι πολύ σημαντικός και λογοτεχνικά. Έχουμε τα καλύτερα, ίσως από μερικά από τα καλύτερα λογοτεχνικά έργα
είναι αυτού του αιώνα, δηλαδή είναι του 14ου αιώνα. Είναι τότε που η Καταλωνία κυριαρχεί τη μισή Μεσόγειο. Όμως, στο τέλος του 15ου αιώνα, με το γάμο της Ισαβέλας της Καστίλιας και του Φερδινάντου της Αραγωνίας, το θέμα της Αραγωνίας πια ανήκει σε μια άλλη φάση, δηλαδή ενώνεται με το θέμα της Καστίλης και μπαίνει σιγά σιγά η Καταλωνία σε μια φάση, θα λέγαμε, ατονισμού, παραγμής, που θα κρατήσει τρεις αιώνες. Και επίσης λογοτεχνικά παρατηρείται αυτή η παραγμή. Με τον ρομαντισμό όμως, όπως και συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, με τον ρομαντισμό τα πράγματα αλλάζουν προς το καλό, θα λέγαμε. Ο ρομαντισμός εδώ σε εμάς, όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως σε άλλους λαούς της Ευρώπης, ο ρομαντισμός οδηγεί στην ανάκτηση των πολιτιστικών αλλά και πολιτικών ριζών της χώρας, της Καταλωνίας. Και δημιουργείται σιγά σιγά μια συλλογική εθνική συνείδηση που βρίσκεται στη βάση ενός έντονα πολιτικού εθνικισμού. Αυτό που λέμε οι Καταλανοί, καταλανισμό πολιτικ, δηλαδή πολιτικός καταλανισμός. Αυτή η λέξη καταλανισμός είναι ο τίτλος ενός πολύ σημαντικού έργου, «Λου Καταλανίσμα» του 1886, από τον Βαλαντία Μιράλ, που θέτει τις βάσεις αυτού του ρεύματος, αυτής της πολιτικής καινούριας κατεύθυνσης της Καταλωνίας, με τη διεκδίκηση των ριζών και της γλώσσας, με την αναβίωση της γλώσσας, η οποία είχε σχεδόν είχε πέσει δηλαδή σε αυτούς τους αιώνες πριν πάρα πολύ. Και μετά έχουμε άλλο βιβλίο πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτής της περίοδου, «Η Καταλανική Εθνότητα», «La Nacionalitat Catalana», του Prat de la Riba, άλλου ένας πολιτικός για το οποίο θα μιλήσω λίγο παραπέρα, του 1908. Λοιπόν, αυτή η αναγεννημένη Καταλωνία, όπως το λένε, «La Catalunya Renascente» στα καταλανικά, σιγά σιγά προσπαθεί να ψάξει, κυρίως τα εθνικά πολιτιστικά κόμματα, αρχίζουν να ψάξουν παρόμοια φαινόμενα στην Ευρώπη, φαινόμενα αυτονομίας, φαινόμενα ανεξαρτησίας στο εξωτερικό, με τα οποία οι Καταλανοί να μπορέσουν να ταυτιστούν και να δείξουν αλληλεγγύη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το μήνυμα προς την αυτού βασιλιότητα Γιώργο τον Πρώτο Βασίλα των Ελλήνων. Προς την αυτού μεγαλειότητα Γιώργο τον Πρώτο Βασιλιά των Ελλήνων. Όμως, αυτό το κίνημα, αυτό το μήνυμα και η εκδήλωση γύρω σε αυτό το μήνυμα προηγήθηκε από άλλα μηνύματα, για να σας δώσω να καταλάβετε το στυλ, δηλαδή το κλίμα της εποχής. Το 1886 τα καταλανικά κόμματα, καταλανικές εφημερίδες, μερικοί πολιτιστικοί σύλλογοι υπογράφουν ένα μήνυμα στο λαό της Ιρλανδίας. Τότε η Ιρλανδία, 1886, βρισκόταν επίσης σε μια διαδικασία ζήτησης αυτονομίας από την Αγγλική Αυτοκρατορία. Τρία χρόνια μετά, 1889, έχουμε το μήνυμα στους Φινλανδούς και επίσης βρίσκονται σε αυτή την διαδικασία να ζητήσουν μια καινούρια, μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μια μεγαλύτερη αυτονομία μέχρι την ανεξαρτησία. Και το 1900 έχουμε το μήνυμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Τρανσβάλ. Τρανσβάλ είναι Νότια Αφρική. Λοιπόν, οι Καταλανοί προσπαθούν να βρούνε παρόμοια φαινόμενα τέτοιων λαών που διεκδικούν μια μεγαλύτερη αυτονομία μέσα στο πλαίσιο ενός άλλου κράτους και ταυτίζονται με αυτούς τους λαούς και γράφουν τέτοια μηνύματα, τα υπογράφουν και τα δημοσιεύουν. Και στο τέλος του 1896, αρχές 1897, οι εφημερίδες και τα περιοδικά της Καταλωνίας αρχίζουν να γράφουν σιγά σιγά για το ζήτημα της Κρήτης, για το κρητικό ζήτημα. Και διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής αυτή την προσπάθεια του Θεόδωρου Δελιγιάννη, του Πρωθυπουργού, να στείλει μια ναυτική μοίρα στην Κρήτη για να υποστηρίξει την εξέγερση στο ακροτήριο του 1897 με επικεφαλής τον πρίγκιπα Γιώργο. Και έτσι αρχίζουν οι εφημερίδες να ετοιμάσουν το πεδίο για μια τέτοια χειρονομία, για μια τέτοια εκδήλωση. Θα σας δείξω, τώρα η κυρία Χατζηδάκη θα με βοηθήσει να προβάλλει την πρώτη εικόνα που έχουμε διαλέξει. Είναι ένα PDF από ένα πολύ σημαντικό περιοδικό
που λεγόταν «La Veu de Catalunya», «Η Φωνή της Καταλωνίας», ήταν το σημαντικότερο περιοδικό των εθνικιστικών κομμάτων, των καταλανικών εθνικιστικών κομμάτων. Η εκδήλωση για την οποία θα σας μιλήσω πραγματοποιήθηκε στις 6, Σάββατο 6 Μαρτίου. Λοιπόν, μερικές μέρες πριν έχουμε αυτό το τεύχος από «La Veu de Catalunya», «Η Φωνή της Καταλωνίας». Βλέπετε, 21 Φεβρουαρίου 1897. Λοιπόν, είμαστε 3 εβδομάδες πριν την εκδήλωση για την οποία θα σας μιλήσω. Και αυτό το τεύχος αρχίζει με ένα άρθρο, όπως βλέπετε, «La Cuestión de Creta». «La Cuestión de Creta», το κριτικό ζήτημα. Το υπογράφει ο Ναρσίς Βαρδαγέ Καλής, που ήταν ο διευθυντής του περιοδικού. Και μιλάει για το θέμα της Κρήτης, μιλάει για το κριτικό ζήτημα. Να ρίξτε μια ματιά, είναι στα καταλανικά, αλλά θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα στα ελληνικά. Ρίξτε μια ματιά στη δεύτερη παράγραφο, «La Ilha de Creta es griega». Εδώ βλέπετε. Θα σας μεταφράσω για να δείτε λίγο το κλίμα που επικρατούσε στην Καταλωνία μερικές εβδομάδες πριν αυτή τη μεγάλη εκδήλωση για την οποία θα σας μιλήσω. Ο Βαρδαγεϊκάλης έλεγε το εξής. Η νήσος Κρήτη είναι ελληνική. Μεταφράζω αυτό που είναι εδώ στο άρθρο. Μερικά αποσπάσματα. Η νήσος Κρήτη είναι ελληνική. Εκ των άνω των 300.000 κατοίκων της, μόλις 70 περίπου χιλιάδες είναι Τούρκοι. Οι υπόλοιποι έχουν ελληνική υπηκότητα και είναι χριστιανοί. Τι σχέση έχουν λοιπόν οι Έλληνες με το Σουλτανάτο της Τουρκίας, λέει ο συγγραφέας. Και λίγο πιο κάτω λέει, και ο Σάκης, οι κριτικοί ετοιμάζονται να αποτινάξουν το ζυγό τους, έφθαναν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, ψιθύριζαν αναμεταξύ τους κάποιες κουβέντες και έλεγαν στους Έλληνες της Κρήτης: «Θα ήταν ψέμα να σας λέγαμε ότι έχετε άδικο. Η Τουρκία σας κακό μεταχειρίζεται και είναι δίκαιο να επιθυμείτε να αποσκοπείτε από αυτήν. Είστε Έλληνες και λογικό είναι να θέλετε να νίκετε στην Ελλάδα. Όμως, τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή ισορροπία? Τι θα γίνει με την ανάγκη για ειρήνη? Αντί να είμαι δίκαιος σε εσάς, ποιος ξέρει τι συνέπειες θα είχε αυτό? Μείνετε ήσυχοι και φρόνιμοι, υποταχθείτε ξανά στον τουρκικό ζυγό και εμείς θα πάμε να βρούμε τον Σουλτάνο και θα τον κάνουμε να μας υποσχεθεί ότι θα συμπεριφέρεται καλύτερα από εδώ και στο εξής». Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω, «Η Ελλάδα με μια στάση που αρμόζει στο ιστορικό της μεγαλείο, απάντησε στην υπέρογγη δύναμη των μεγάλων κρατών της Ευρώπης και τους είπε το εξής: δεν θα υποχωρήσω μέχρις ότου εξασφαλίσω τη ζωή των τέκνων μου. Υποτίθεται ότι σε αυτό το θέμα θα υπερισχύσει το σωστό και η τάση του εθνικισμού, θα χαμογελάσει με ένα νέο θρίαμβο σε όσους εργαζόμαστε για αυτήν και έχουμε εναποθέσει σε αυτήν τις ελπίδες μας». Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο το κείμενο, είναι πολύ ξεκάθαρη η τάση που παίρνει η Καταλωνία υπέρ της Κρήτης, υπέρ της εξέγερσης του κρητικού λαού απέναντι στους Τούρκους. Τώρα θα σας διαβάσω, δεν έχουμε φωτογραφία, αλλά θα σας διαβάσω άλλο κείμενο από άλλο περιοδικό, επίσης του εθνικιστικού, της εθνικιστικής τάσης. Το περιοδικό λέγεται «La Renaissance», σημαίνει η αναγέννηση, και είναι από τις 23 Φεβρουαρίου, επίσης, 1897. Λέει αυτό το εξής, δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε, είναι ανώνυμο, δεν υπογράφτηκε από κάποιον δημοσιογράφο, όμως δημοσιεύτηκε και λέει το εξής: «Η στάση της Ελλάδος, η οποία αντιτιθέμενη στην άποψη των δυνάμεων εκτίθεται σε κίνδυνο προκειμένου να βοηθήσει τους κριτικούς Έλληνες στο αίμα και τη γλώσσα να αποτινάξουν το τουρκικό ζυγό, έχει προκαλέσει παντού βαθιά εντύπωση, κυρίως δε σε περιοχές που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει ξένη κατοχή, ακόμα και αν τη βιώνουν πιο ελαφρά, με μια πιο σύγχρονη αντίληψη. Ο καταλανισμός, το βασικό δόγμα του οποίου είναι να ανασυγκροτηθούν τα κράτη βάσει των εθνικοτήτων, δεν θα μπορούσε παρά να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των Ελλήνων». Λοιπόν, και πάλι είναι πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή τα εθνικιστικά καταλανικά κόμματα παίρνουν θέση ανοιχτά υπέρ την Κρήτη, και σιγά σιγά ετοιμάζεται ένα κλίμα συμπαράστασης, ένα κλίμα υποστήριξης με τους κριτικούς, και σιγά σιγά πλησιάζουμε σε αυτή την ημερομηνία που είναι κρίσιμη, 6 Μαρτίου, όταν θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Όμως, πριν από αυτή την εκδήλωση, έγιναν κάποια κινήματα στην Βαρκελόνη μερικές μέρες πριν.
Και το πρώτο είναι ένα κίνημα για το οποίο δεν βρήκα καμία πληροφορία στα αρχεία της Καταλωνίας, αλλά όμως έπεσε στα χέρια μου ένα έγγραφο, αν μπορείτε να το δείξετε το δεύτερο, είναι ένα τηλεγράφημα του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, του Αλέξανδρου Σκουζέ, προς το πρόξενο της Ελλάδος στη Βαρκελόνη. Ο πρόξενος της Ελλάδος, βλέπετε εδώ, 12 Φεβρουαρίου 1897, βλέπετε Consulat Hellenic Barcelon και στο δεξιό, στη δεξιά πλευρά, βλέπετε στα γαλλικά τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος προς τον πρόξενο της Ελλάδος στη Βαρκελόνη. Τον ευχαριστεί για κάτι, του λέει, γράφω, διαβάζω στα γαλλικά και μετά το μεταφράζω. Veuillez transmettre étudiant université reconnaissance nation hellénique pour sentiment sympathie exprimé en faveur héroïque Crète et union mère patrie. Με αυτό το στυλ των τηλεγραφημάτων στα ελληνικά θα ήταν κάπως έτσι. Μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος απευθύνεται στον πρόξενο της Ελλάδος στη Βαρκελόνη, τον κύριο Πέτρο Μουτζόπουλο, τον οποίο θα συναντήσουμε μετά. Του λέει, σας παρακαλώ να μεταφέρετε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου την ευγνωμοσύνη του ελληνικού έθνους για τα αισθήματα αλληλεγγύης που εξέφρασαν υπέρ της ηρωικής Κρήτης και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βρήκα καμία πληροφορία στον τύπο το καταλωνικό, αλλά σίγουρα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Βαρκελόνης στα μέσα Φεβρουαρίου έκαναν κάποια εκδήλωση, εξέφρασε με κάποιο τρόπο αυτή τη συμπαράσταση, αυτή την συμπαράσταση με τους κριτικούς. Ήταν το μόνο που έχουμε αυτό, αλλά αυτό το τηλεγράφημα σημαίνει ότι κάτι έβραζε στο Πανεπιστήμιο, κάτι είχαν κάνει οι φοιτητές για να υποστηρίξουν τους πόθους της Κρήτης για μια μεγαλύτερη αυτονομία και για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Και μετά, πριν από το μήνυμα που θα μας απασχολήσει, δημοσιεύτηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1897 πάντα άλλο μήνυμα, μικρότερο, υπογεγραμμένο όχι από σωματεία ούτε από κόμματα, αλλά από ιδιώτες κυρίως. Δημοσιεύτηκε στον τύπο και λέει το εξής, στον τύπο το καταλανικό. Μπρήκα μία μετάφραση της εποχής στα ελληνικά. Αυτό το μήνυμα, που δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει παραπέρα, λέει το εξής. Από Καταλωνίας λαού χριστιανικού, ως της ως γελάς και η Κρήτη διατηρεί την ιστορική ανάμνηση των καταστροφών των μουσουλμάνων, ασπώντων εχθρών της θρησκείας του Ιησού Χριστού, απευθύνομεν ημίν, δηλαδή στον πρίγκιπα Γιώργο, απευθύνομεν ημίν, γενναίε αρχηγέ, και προς τον εκστρατεία στράτευμα τα διάπειρα συγχαρητήρια επί την αντρική πράξη ειν επεδείξατε. Μην ακούσαντες ευτελή καλέσματα και ψευδείς υποσχέσεις προστασίας, οικολουθήσατε αυθορμήτως και αξιεπαίνως τους μεγάθυμους παλμούς της καρδίας, όπως δράμεται εις βοήθεια της Κρήτης, σφαγιαζομένης υπό της βαρβαρότητος των οπαδών του Μοχάμεθ. Και τελειώνει. Η Αγία Τριάς ας θέσει υπό την εσκέπην αυτής, άπαντας και ιδίως ας προστατεύει και οδηγεί προς επιτυχία νίκης, ειρήνης και ευημερίας, τούτ οπέρ ολοψύχως επευχόμεθα. Λοιπόν, είναι και επίσης πολύ ξεκάθαρο. Αρχίζουν οι εφημερίδες να γράφουν για την Κρήτη. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Βαρκελόνης κάνουν κάποια εκδήλωση για το περιεχόμενο, τις οποίες δεν ξέρουμε τίποτα, όμως σίγουρα κάτι έκαναν. Και διαβάζουμε αυτό το κείμενο που υπογράφουν μερικοί ιδιώτες και δημοσιεύουν σε εφημερίδες της Καταλωνίας. Αυτό ήταν τέλος Φεβρουαρίου του 1897. Και πάμε τώρα στη μεγάλη εκδήλωση, πάμε τώρα στο μήνυμα προς τον βασιλιά Γιώργο τον Πρώτο. Όμως πριν να μιλήσω για την εκδήλωση την ίδια, θα μιλήσω λίγο για την προετοιμασία. Πώς προετοιμάστηκε και ποιος ήταν ο υπεύθυνος. Και εδώ επιτρέψτε μου να αφιερώσω δύο λόγια σε έναν πολύ σημαντικό φιλέλληνα. Τώρα, κυρία Χατζηδάκη, θα σας παρακαλέσω να δείξετε την εικόνα του Αντώνιου Ρουβιό, αυτή που είδαμε προηγουμένως. Ο Ρουβιό ήταν ένα πρόσωπο κλειδί σε ό,τι αφορά τις ελληνοϊσπανικές και ελληνοκατελληνικές σχέσεις στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Εδώ το βλέπετε με τη στολή του πρόξενου της Ελλάδος, γιατί ήταν επίτιμος πρόξενος
για αρκετά χρόνια. Όχι τότε, το 1897, ονομάστηκε δηλαδή, πήρε τη θέση μετά το Μουτσόπουλο, 1903 έως 1930. Λοιπόν, για 27 χρόνια ήταν πρόξενος της Ελλάδος στη Βαρκελόνη. Αλλά εκτός από τη δουλειά του, εκτός από τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ως πρόξενος, για μένα προσωπικά είναι πιο σημαντικό, ότι ήταν ο πρώτος μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας στα καταλανικά και στα ισπανικά. Ήταν ο πρώτος που μετέφρασε έργα λογοτεχνικά στη γλώσσα της Καταλωνίας στα καταλανικά αλλά και στα ισπανικά. Το 1881 μετέφρασε το Λουκί Λάρα του Μικέλα. Και λίγα χρόνια μετά, το 1893, αν δεν απατώμε, δημοσίεψε ένα βιβλίο με κάποια, νοβέλας γρήγας ήταν ο τίτλος, ελληνικά μυθιστορήματα, με κάποια μυθιστορήματα στα ισπανικά του Παλαμά, του Ντροσίνη, του Εφταλιώτη και άλλων. Στα ισπανικά αυτή τη φορά. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας και όμως ίσως και ακόμα πιο σημαντικό από αυτό ήταν ο μεγαλύτερος μελετητής της καταλανοκρατίας στην Ελλάδα το 14ο αιώνα. Τα άρθρα του, οι μελέτες του για την καταλανοκρατία που τα έκανε ψάχνοντας κυρίως έγγραφα σε αρχεία της Βαρκελόνης, της Σικελίας και αλλού και του Βατικανού, είναι ακόμα βιβλία και έργα αναφοράς για όλους τους μελετητές αυτής της ιστορικού περίοδου. Λοιπόν, πιστεύω ότι έπρεπε να τον τιμήσουμε αυτό το τρόπο. Ο Ρουβιό θα ήταν θέμα άλλης ομιλίας βέβαια, αλλά ήταν αυτός που, παρόλο που δεν ήταν πολιτικός, ήταν πανεπιστημιακός, ήταν καθηγητής ισπανικής λογοτεχνίας και επίσης μελετητής της αρχαίας της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας, όπως σας είπα. Ήταν αυτός όμως που ενθάρρυνε τους πολιτικούς της εποχής να κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση. Και ξέρουμε λίγο τις προετοιμασίες της εκδήλωσης αυτής από την αλληλογραφία του με τους Έλληνες, κυρίως με τον Δημήτριο Βικέλα, με τον οποίο είχε και μια πολύ στενή φιλία. Να σας διαβάσω στα ελληνικά τα αποσπάσματα δύο επιστολών του Ρουβιό που αφορούν αυτή την εκδήλωση, την οργάνωση δηλαδή. Στις 19 Φεβρουαρίου, λοιπόν, 25 μέρες πριν να γίνει η εκδήλωση έγινε στις 6 Μαρτίου, όπως σας έλεγα, λέγει στον Βικέλα το εξής. Συγχαίρω εσάς ως Έλληνα και συγχαίρω τον εαυτό μου ως φιλέλληνα. Εργάζομαι με σκοπό να υπερκινήσω εδώ μια εκδήλωση συμπαράστασης υπέρ της Ελλάδος. Σύντομα θα υπογράψουμε ένα υπόμνημα στα καταλανικά και στα ελληνικά για τον πρίγκιπα Γιώργο. Σήμερα θα αφήσω την κάρτα μου στο σπίτι του Έλληνα προξένου. Ο σκοπός της Ελλάδος είναι ο πολιτισμός, λέει ο Ρουβιό. Ας αφήσουμε τις δυνάμεις να παίξουν τον θλιβερό ρόλο της επίτιμης φρουράς γύρω από την ύψιστη πύλη της Τουρκίας, εννοείται. Και τελειώνει την επιστολή με την έκφραση «Ζήτω η Ελλάς». Λοιπόν, βλέπουμε έτσι όταν ήταν ένας ένθερμος φιλελληνιστής ο Ρουβιό και λέει ότι σιγά σιγά αρχίζει αυτός να οργανώσει, να υπερκινήσει, όπως λέει εδώ, μια εκδήλωση συμπαράστησης με την Ελλάδα και την Κρήτη. Και μερικές μέρες μετά, στις 23 Φεβρουαρίου, πλησιάζουμε στην κρίσιμη ημερομηνία της 6 Μαρτίου, λέει το εξής και δίνει και πάλι στον Βικέλα λεπτομέρειες για την εκδήλωση, συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Λέει, κάλεσα τους προέδρους των συλλόγων της Βαρκελόνης και πιθανόν σήμερα να συντάξουμε εκ μέρους τους ένα υπόμνημα στο οποίο η σύγχρονη Καταλωνία θα εκφράσει το θαυμασμό της για την ηρωική συμπεριφορά της σύγχρονης Ελλάδος. Η παράδοση του υπομνήματος στον Έλληνα πρόξενο θα πραγματοποιηθεί με μεγάλη επισημότητα από τους προέδρους των εν λόγω συλλόγων, ενώ καταλανικά συγκροτήματα θα δίνουν κάτω από τα μπαλκόνια του προξενείου μια εξαιρετική συναυλία που θα περιλαμβάνει τα καλύτερα τραγούδια του τόπου μας. Εδώ και μερικές μέρες, σε αυτό το σπίτι, στο σπίτι του δηλαδή στη Βαρκελόνη, δεν ζούμε πια παρά μόνο για την Ελλάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόση ευχαρίστηση ασχολούμαι με τις εργασίες της φιλελληνικής προπαγάνδας. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο Ρουβιό, ένθερμος, όπως σας έλεγα, νεοελληνιστής, μιλάει στο Βικέλα, του λέει ότι αρχίζουν να ετοιμάσουν κάτι πολύ μεγάλο, όχι αυτά που είπαμε προηγουμένως, που ήταν εκδηλώσεις μικρές και άγνωστες μέχρι ένα σημείο, αρχίζουν να ετοιμάσουν κάτι μεγάλο για τις αρχές Μαρτίου. Και αυτή η εκδήλωση έγινε, όπως σας λέω, το βράδυ του Σαββάτου 6 Μαρτίου. Και το περιεχόμενο αυτής της εκδήλωσης το ξέρουμε από τον τύπο κυρίως της εποχής, από τις εφημερίδες, από τα περιοδικά, τα κατρονικά της εποχής.
Η απήχηση, τώρα θα σας πω λίγο για την εκδήλωση, η απήχηση εδώ στην Κατερνή ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Αν μπορείτε να δείξετε την τέταρτη εικόνα, κυρία Χατζηράκη, που είναι το εξώφυλλο και πάλι της φωνής της Καταλωνίας. Η φωνή της Καταλωνίας, το μεγαλύτερο περιοδικό της Καταλωνίας τότε, αφιέρωσε όχι ένα άρθρο, αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος σε αυτή την εκδήλωση. Αυτό το τεύχος αρχίζει με μεγάλα γράμματα. Είναι το PDF το τέταρτο. Αρχίζει με μια σελίδα και όλο το τεύχος είναι αφιερωμένο στην εκδήλωση και στην Ελλάδα. Δημοσιεύονται άρθρα μέσα με τίτλους, είναι αυτό το εξώφυλλο που βλέπετε. Αυτό ήταν το εξώφυλλο. Αν μπορείτε να πάτε λίγο πιο πάνω, θα δείτε «La Veu de Catalunya», «Η Φωνή της Καταλωνίας», 14 Μαρτίου 1897. Λοιπόν, η εκδήλωση έγινε στις 8 Μαρτίου. Εδώ έχουμε την απήχηση, έχουμε αυτή τη δημοσίευση, αυτό το δημοσίευμα, «La Veu de Catalunya», που δεν είναι ένα άρθρο, είναι ένα ολόκληρο τεύχος. Όλο το τεύχος εκείνης της μέρας αφιερώθηκε στην εκδήλωση αυτή και στην Ελλάδα γενικά. Δημοσιεύτηκαν ποίηματα καταλωνικά με λίγο περιεχόμενο, η μετάφραση του μερικών των πρώτων στροφών του ύμνου «Στην ελευθερία» του Σολομού, ένα άρθρο του διευθυντή του περιοδικού, του Βαρδαγέη Καλής, με τίτλο, με ένα πολύ εκφραστικό τίτλο, «Η Κρήτη, οι Δήμοι και οι λυτρωτές της». Και αρχίζει λοιπόν το τεύχος με αυτό το είδος σύνθημα, συνθήματος, λοιπόν, που λέει το εξής. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω στη γλώσσα μου, στα καταλανικά, και μετά θα το μεταφράσω αμέσως. Αλλά θέλω και να ακουστούν τα καταλανικά, έστω και ένα λεπτό. Λοιπόν, αρχίζει και λέει το εξής. «Als Greeks Christians de Creta, rebelats contra l'opressió turca. A la Grècia noble i heroica defensor de seus fills desgraciats. Dedica la veu de Catalunya. Aquest testimoni de simpatia, expressió dels vots que fa la Catalunya renaixenta perquè el bon Déu acordi a la causa nacional de l'hel·lenisme la victòria sobre els seus enemics». I αυτού που ξέρετε λίγο γαλλικά, τα κατρανικά είναι εύκολα, σχετικά εύκολα, γιατί είναι η γλώσσα που μοιάζει πολύ με τα γαλλικά, μεταξύ γαλλικά θα λέγαμε έτσι και ισπανικά. Όμως το μεταφράζω. Σε μια πρόχειρη μετάφραση λέει το εξής. «Στους χριστιανούς Έλληνες της Κρήτης, που επαναστάτησαν κατά της τουρκικής καταπίεσης, και στην Ελλάδα, ευγενή και ηρωική υπερασπίστρια των δυστυχισμένων παιδιών της, αφιερώνει La Veu de Catalunya», το περίοδικο αυτό, το περίοδικο αφιερώνει στους Έλληνες της Κρήτης και στην Αθήνα, αφιερώνει, λέει, «αυτή τη μαρτυρία συμπάθειας, έκφραση των όρκων της αναγεννημένης Καταλωνίας, ώστε ο καλός Θεός να χαρίσει στην εθνική υπόθεση του ελληνισμού τη νίκη επί των εχθρών της». Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτά τα φλογερά, θα λέγαμε, λόγια δεν χρειάζονται κανένα σχόλιο, πιστεύω ότι τα λένε όλα. Όλο το τεύχος είναι αφιερωμένο στην εκδήλωση και στις σχέσεις Ελλάδος-Καταλωνίας. Και ξέρουμε πώς έγινε αυτή η εκδήλωση από την περιγραφή που κάνουν εκεί μέσα, από την περιγραφή που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Ξέρουμε ότι, μιλώντας για την εκδήλωση την ίδια, το βράδυ εκείνης της μέρας, του Σαββάτου 6 Μαρτίου, το πλήθος των διαδηλωτών πήγε πεζό μέχρι την κατοικία του Έλληνα προξένου, του Πέτρου Μουτζόπουλου, με επικεφαλής τους εκπροσώπους των πιο πολύ από 40 πολιτικά κόμματα, εφημερίδες και πολιτιστικούς συλλόγους. Ήταν συνολικά 44. Εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για πολιτικά κόμματα, για εφημερίδες, για περιοδικά, για συλλόγους πολιτιστικούς. Μιλάμε για όλο αυτό που θα λέγαμε την καταλανική κοινωνία, στην πιο ευρύ έννοια της λέξης. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που υπέγραψαν και πήγαν πεζοί μέχρι το σπίτι του πρέσβη. Εκεί, από ό,τι λέει το περιοδικό αυτό, χαιρέτησε ο Ρουβίος στα ελληνικά τον πρέσβη, και ο Αντώνη Σουνιόλ, ο πρόεδρος του κόμματος Καταλανική Ενότητα, Ουνιό Καταλανίστα, το μεγαλύτερο εθνικιστικό κόμμα της Καταλωνίας, χαιρέτησε τον πρόξενο και του απέφθινε ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα του χαιρετισμού του μεγαλύτερου πολιτικού που πήρε μέρος στην εκδήλωση, που ήταν εκπρόσωπος του μεγαλύτερου επίσης πολιτικού κόμματος
που υποστήριξε αυτή την προσπάθεια. Και ο Αντώνης Φουνιόλ είπε στα ισπανικά, τώρα, στα καταλανικά, συγγνώμη, τώρα μεταφράζω στα ελληνικά, είπε τα εξής. Να είστε σίγουροι, απευθύνεται στον πρόξενο της Ελλάδος, να είστε σίγουροι ότι δεν θα σταματούν εδώ οι επιθυμίες μας. Η Ελλάδα των ιδανικών μας είναι ολόκληρος εκείνος ο χώρος στον οποίο ομιλείται η ωραία ελληνική γλώσσα. Σε αυτόν τοποθετούμε όλες εκείνες τις πόλεις και τις περιοχές στις οποίες γεννήθηκαν τόσοι σπουδαίοι άντρες που μέχρι σήμερα τιμά η ανθρωπότητα και που όσο δεν βρίσκονται όλες ακόμα μέσα σε μία και μόνο πατρίδα, δεν θεωρούμε λήξαν το έργο της εθνικής αποκατάστασης που με τόσο ζήλο ξεκίνησαν οι συμπατριώτες σας. Και έτσι θα γίνει. Εμείς, παρότι δεν έχουμε καμία επίσημη εκπροσώπηση, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι εκπροσωπούμε την ομόφωνη προσδοκία του καταλανικού λαού και ότι είμαστε σε αυτή την ενέργεια τα πραγματικά φερέφωνα των συναισθημάτων του. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά μεγάλη ιδέα, βλέπετε, από έναν Καταλανό. Έτσι λέει ότι υποστηρίζουν όχι μόνο τις περιοχές που απελευθερώθηκαν, αλλά όλες τις περιοχές του κόσμου όπου ζουν Έλληνες. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Σουνιόλ. Μετά απάντησε ο... Διάβασε και μετά η κεντρική, δηλαδή η κεντρική... το κεντρικό κομμάτι ήταν, ήταν το μήνυμα. Διάβασαν το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα το τύπωσαν σε μια ωραία περγαμηνή. Αυτό είναι ένα έργο πραγματικά συλλεκτικό, γιατί σώζονται πάρα πολύ λίγα αντίτυπα. Εγώ βρήκα το ένα, αν μπορείτε να το δείξετε, κυρία Χατζηράκη, το επόμενο PDF. Θα το δείτε, είναι μια ωραία περγαμηνή που λέει «Missatge dels Catalans», μήνυμα των Καταλανών, στην αυτού μεγαλειότητα Γιώργιο τον πρώτο βασίλα των Ελλήνων. Αυτό το βρήκα, αυτό το αντίτυπο το βρήκα στο Εθνικό Αρχείο της Καταλωνίας, Αρχείο Νασιονάλ τα Καταλούνια, σώζονται πάρα πολύ λίγα. Είναι μια, όπως βλέπετε, ωραία περγαμηνή. Στο αριστερό σας χέρι έχετε το κείμενο του μηνύματος στα ελληνικά. Στη δεξιά πλευρά το έχετε στα γαλλικά και στη μέση το έχετε στα καταλανικά. Αν μπορούμε να το δούμε λίγο πιο κάτω, κυρία Χατζηδάκη, να το κατεβάσετε λίγο, θα σας διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα, αλλά θέλω να δείτε, εδώ από κάτω αναφέρονται όλα τα σωματεία που υπέγραψαν αυτό το μήνυμα, που υποστήριξαν αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει λίγο πιο κάτω, αυτό, λίγο πιο κάτω ακόμα. Βλέπετε εδώ πιο κάτω γράφονται τα ονόματα όλων των κομμάτων, πολιτικών κομμάτων, πολιτιστικών συλλόγων, περιοδικών, εφημερίδων που υπέγραψαν και τα ονόματα των εκπροσώπων τους. Λοιπόν, δεν μιλάμε για 44 άτομα, μιλάμε για 44 σωματεία, περιοδικά, εφημερίδες, πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, είναι πραγματικά δηλαδή κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σχεδόν όλη η κοινωνία, όλη η καταλανική κοινωνία ήταν εκεί μέσα. Δηλαδή κάποια από αυτά τα σωματεία, κόμματα πολιτικά προσώπευαν σχεδόν όλη την Καταλωνία, όλους τους Καταλανούς. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω βέβαια όλο το κείμενο, επιτρέψτε μου όμως να διαβάσω ένα απόσπασμα του μηνύματος που παραδόθηκε αυτή η περγαμηνή στον πρόξενο, αυτό ήταν η χειρονομία δηλαδή η πιο σημαντική. Λέει ένα απόσπασμα, λέει το εξής. Εμπρός, ο σκοπός είναι δίκαιος. Εάν η Καταλωνία είχε ψήφο στη Σύνοδο των Λαών, τώρα περισσότερο από ποτέ θα τασόταν στο πλευρό σας, αφού αλίμονο χρειάστηκε να μάθουμε και με το παραπάνω τι σημαίνει ξένη κατοχή, ώστε να την καταδικάσουμε διαπαντός και οπουδήποτε, από που και αν προέρχεται, τόσο από Τούρκους όσο από Χριστιανούς. Σήμερα η Καταλωνία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να σας στείλει με την ίδια γλώσσα που κάποτε φρήνησε την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την έκφραση του ενθουσιασμού με τον οποίο σας είδε να ξεκινάτε την απελευθέρωση των Ελλήνων, που ακόμα ζουν υποδουλωμένοι. Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα όλου του μηνύματος, αλλά είναι επίσης, πιστεύω, πολύ εκφραστικό. Η εκδήλωση συνέχισε με τον χαιρετισμό του πρόξενου. Ο πρόξενος, όταν έλαβε το μήνυμα, χαιρέτησε όλους τους παρόντες και τους είπε στα ισπανικά, το εξής. Τους είπε διάφορα πράγματα, αλλά δηλαδή διάλεξα μόνο μία παράγραφο που λέει το εξής.
είναι ο πρόξενος που μιλάει στους διαδηλωτές. Λέει, αυτές οι εκφράσεις συμπάθειας που φθάνουν εκ μέρους σας, κύριοι, άξιοι εκπρόσωποι για τις ικανότητες και το ταλέντο σας του καταλανικού λαού, θα αγγίξουν βαθιά τις καρδιές των Ελλήνων. Εις το όνομα του Βασιλέως, εις το όνομα της Ελλάδος, εις το όνομα όλων των υποδουλωμένων ακόμη Ελλήνων, δεχθείτε, κύριοι, μέσω της ταπεινής μου διαμεσολάβησης, τις ευχαριστίες τους και την έκφραση της πλέον βαθιάς τους ευγνωμοσύνης. Λοιπόν, εκεί τελείωσε, σχεδόν τελείωσε η εκδήλωση, γιατί το κλείσιμο ήταν μια συναυλία με τραγούδια ελληνικά και τραγούδια καταλανικά και διάβασε ο Ρουβιό, από ό,τι φαίνεται, μερικές στροφές του ύμνου στην ελευθερία του Σόλωμου, μεταφρασμένες στα καταλανικά. Και εκεί τελείωσε, τελείωσε η εκδήλωση. Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Μιλάμε για πάρα πολλά άτομα, για πάρα πολλές, για πάρα πολλοί φορείς που συμμετείχαν και από ό,τι ξέρουμε είχε μεγάλη απήχηση και στην Ελλάδα. Είχε απήχηση στην Καταλωνία, διαβάσαμε τώρα, είδαμε αυτό το τέμπο και άλλα που θα μπορούσα να σας δείξω. Και τώρα επιτρέψτε μου να αναφέρω μια επιστολή του Βικέλα προς τον Ρουβιό, όχι του Ρουβιό προς τον Βικέλα, του Βικέλα προς τον Ρουβιό και του λέει. Στις 20 Μαρτίου, λοιπόν, του λέει, 12 μέρες μετά, του λέει, η εκδήλωση των φιλελληνικών αισθημάτων της Ισπανίας, εν γέννη και ιδίως της Καταλωνίας, κατά την κρίσιμον ταύτην ώραν, μας συγκινεί όλους. Εγνωστοποιηθήσαν ταύτα δια των εφημερίδων εδώ. Λέει ο Βικέλας ότι οι εφημερίδες εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, απήχησαν αυτή την εκδήλωση. Και να σας δείξω σχεδόν τώρα πια για να τελειώσω δύο αποσπάσματα από δύο εφημερίδες ελληνικές. Αν θέλετε να δείξετε, κυρία Χατζηδάκη, την πρωτολευταία εικόνα που είναι ένα απόσπασμα της Εστίας, του περιοδικού Εστίας της Αθήνας, που λέει το εξής, ισπανική εκδηλώσεις. Είναι από τις 12 Μαρτίου, λοιπόν, 4 μέρες μετά την εκδήλωση. Βλέπετε, ισπανική εκδηλώση, διαδήλωση σε Βαρκελόνη, 45, ήταν 44, δεν πειράζει, σωματεία μετέσχων, το προς τον βασιλιά Διάγγελμα. Και λέει το εξής, διαβάσω μόνο ένα απόσπασμα. «Εν Βαρκελόνη της Ισπανίας, την 6 Μαρτίου, εγένετο μεγαλοπρεπής διαδήλωσης υπέρ του ελληνικού αγώνος. 4 και 5 σωματεία συνεινώθηκαν και υπό την Προεδρία του Καταλανικού Συνδέσμου μετέβησαν εις το ελληνικών προξενείων προηγουμένων δύο μουσικών σωματείων του Καταλανικού Ορφέως και της Νέας Καταλανικής Φιλαρμονικής. Ο καθηγητής κύριος Αντώνιος Ρουβιό Ιλιούκ, τον αναφέραμε προηγουμένως, ένθερμος λάτρης της νεοελληνικής φιλολογίας, προσεφώνησεν ελληνιστή στον πρόξενον μεταθέρμης Ισπανίας και επέρανεν ως εξής». Και εδώ παραθέτει ένα απόσπασμα του λόγου του Ρουβιό, του χαιρετισμού του Ρουβιό στην αρχή της εκδήλωσης. Ο Ρουβιό, λοιπόν, να το διαβάσω μόνο αυτό το απόσπασμα, τι είπε ο Ρουβιό στα ελληνικά στον πρόξενο. «Όταν η λαή τηρούσε την ίδια τη μητρική αυτών γλώσσαν, έχουσε και η τάφη ζωήν, έχει και η ελπής φωνήν και φέρει ήδη η ελευθερία την λάμψη της νίκης. Τώρα, κύριε πρόξενε, ακούσατε εν τη αυτή καταλανική γλώσση, εν τη οποία εγγράφει εν το μεσαιώνι το μέγιστον εγκόμιον του Παρθενώνος και την διάπειρον έκφραση των πόθων της Καταλωνίας υπέρ της Ελλάδος». Εδώ ο Ρουβιό αναφέρεται σε ένα εγκόμιο, που αυτό θα ήταν θέμα άλλης ομιλίας, αλλά θέλω να το αναφέρω. Είναι άλλη σημαντική σελίδα των κοινών μας, της κοινής μας ιστορίας. Το πρώτο εγκόμιο της Ακρόπολης πριν το μεσαίωνα, της Ακρόπολης ως έργο τέχνης, γιατί το ξέρουμε ότι η Ακρόπολη ήταν ένα κάστρο επί Φραγκοκρατίας. Λοιπόν, το πρώτο εγκόμιο το έγραψε ένας Καταλανός βασιλιάς του στέματος της Αραγωνίας, ο Πέτρος ο Τέταρτος της Αραγωνίας, που είπε στα καταλανικά ότι το κάστρο της Αθήνας, δηλαδή Παρθενώνας, η Ακρόπολη γενικά, γιατί η Ακρόπολη ήταν ένα κάστρο, το κάστρο της Αθήνας είναι το πολυτιμότερο κόσμημα του κόσμου, τόσο όμορφο που ούτε όλοι οι χριστιανοί βασιλείς θα μπορούσαν να χτίσουν ένα παρόμοιο. Αυτό το είπε στα καταλανικά και ο Ρουβιό λέει εδώ στον πρόξενο ότι με την ίδια γλώσσα, χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα με την οποία γράφτηκε το εγκόμιο της Ακρόπολης, εμείς συγχαρούμε την Ελλάδα, εμείς υποστηρίζουμε την Κρήτη και είμαστε δίπλα σε εσάς. Αυτό του έλεγε ο Ρουβιό. Και αν θέλετε να δείξετε τη τελευταία εικόνα που είναι από άλλο περιοδικό, από άλλη εφημερίδα, συγγνώμη, η Νέα Εφημερίς. Εδώ, στη Νέα Εφημερίς,
Επίσης, της ίδιας μέρας, 12 Μαρτίου, βλέπουμε αυτό το άρθρο «Φιλελληνισμός εν Ισπανία», που λέει το εξής: «Τα καθεκάστην εκδηλούμενα αισθήματα των ξένων λαών ενισχύουσι την υπερ ημών λύση του κριτικού ζητήματος και ιδού η Βαρκελόνη της Ισπανίας, πολύ φιλελληνικότατη. Εκδηλώσασα την προς την Ελλάδα και Κρήτην συμπάθεια της διαπαντήμου και μαγλοπρεπούς διαδηλώσεως ή της εγένετο την παρελθούσαν εβδομάδα. Διοργανωθήσα υπό τον εντυπώλη εκείνη σωματείων και συλλόγων. Και πράγματι, η πολυπληθής εκείνη διαδήλωση, απαρτιζομένη από καθηγητάς, γιατρούς, βιομηχάνους, εμπόρους και πολλού άλλου κόσμου, προηγουμένων σημαίων ισπανικών και ελληνικών, διήλθε δια των κεντρικοτέρων οδών και κατέληξε εις την οικίαν του αυτόθη ημετέρου προξένου κ. Πέτρου Μουτζόπουλου, ως της εξέλθον εις την εξώστην με την διακρίνουσαν αυτών αξιοπρέπειαν εξεφώνησεν ισπανιστή λόγων πατριωτικότατων, ον το πλήθος υπεδέχθη διαζωηρών χειροκροτημάτων και ζητοκραβιών υπερ του ελληνικού έθνους, της Κρήτης και του βασιλέως ημών Γεωργίου». Λοιπόν, βλέπετε ότι η εκδήλωση αυτή δεν έμεινε μόνο, δηλαδή δεν έμεινε καθόλου άγνωστη. Είχε μεγάλη απήχηση και στην Καταλωνία και στην Ελλάδα. Το βλέπετε από τα δείγματα αυτά. Έχω και πάρα πολλά, αλλά δεν θα σας κουράσω. Βέβαια, αυτή ήταν η θετική πλευρά, η καλή πλευρά της υπόθεσης, γιατί υπήρχε και μια αρνητική πλευρά. Ποια ήταν η αρνητική πλευρά? Ήταν η αντίδραση της Ισπανίας, της χώρας δηλαδή, που δεν συγχώρησε τους Καταλανούς να πάρουν θέση υπέρ τους Έλληνες και τους κριτικούς. Απαιτούσε η Ισπανία μια ουδετερότητα σε όλους και δεν συγχώρεσε στην Καταλωνία να εκφράσει αυτή τη συμπαράσταση στο κριτικό λαό. Αυτό το λέει ο Ρουβιό επίσης σε μια επιστολή προς τον Μπικέλα, του λέει αυτό ακριβώς. Του λέει: «Δυστυχώς, μόνο η Καταλωνία εξέφρασε δημόσια και με μεγαλειώδη τρόπο τα φιλελληνικά της αισθήματα. Η υπόλοιπη Ισπανία παρέμεινε αδιάφορη. Για να αλληλοκατανοούνται οι λαοί, πρέπει να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις». Αυτό λέει ο Ρουβιός τον Μπικέλα. Πραγματικά, η Ισπανία, οι εφημερίδες της Μαδρίτης καταπολέμησαν σφοδρά το μήνυμα. Η καταστολή ήταν πραγματικά πολύ σκληρή. Οι διοργανωτές διώχθηκαν ποινικά. Τους επέβαλαν πρόστιμα και απαγορεύτηκε ακόμα και μια ομιλία του Πραντελαρίβα, του μεγάλου Καταλανού πολιτικού της εποχής, στο Σαββαντέλ, που είναι μια πόλη κοντά στη Βαρκελόνη, όπου το πρόγραμμα ήταν να μιλήσει για την εξέγερση του κριτικού λαού. Αυτό είναι σημαντικό και ο ίδιος ο Πραντελαρίβα παραπονήθηκε πάρα πολύ με αυτή την ενέργεια, δηλαδή με αυτή την αντίδραση από τις ισπανικές αρχές. Και έγραψε ένα άρθρο δημοσιεμένο στο περιοδικό La Renascenza, στο οποίο έλεγε το εξής: «Οι πατριωτικές εφημερίδες της Μαδρίτης θεωρούν αντιπατριωτικό το μήνυμα του βασιλέως της Ελλάδος». Ας μιλήσουμε για το θέμα αυτό, λέει ο Πραντελαρίβα. «Η Ισπανία δεν είναι μια πατρίδα, δηλαδή μια εθνότητα, αλλά συνώνυμο της Καστίλης. Γι' αυτό δεν είναι η δική μας πατρίδα, αλλά αυτή των Καστιλιάνων. Αυτών που μιλούν, σκέφτονται, αισθάνονται και πράττουν με το καστιλιάνικο τρόπο». Λοιπόν, το μανιφέστο αυτό είναι πολύ σημαντικό, το μήνυμα αυτό, γιατί σημαδεύει μια πρώτη, αποτελεί μια πρώτη μεγάλη κατασταλτική κυβερνητική εκστρατεία κατά του πολιτικού καταλανισμού. Βέβαια, υπήρχαν και άλλα τέτοια μηνύματα, δεν είναι το ίδιο. Στο σχετικό φάκελο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος βρίσκονται άλλα αρκετά, θα λέγαμε, τηλεγραφήματα που απηχούν τέτοιες ενέργειες, τέτοιες προσπάθειες, τέτοιες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε, τουλάχιστον ξέρουμε ότι έγιναν κάποιες εκδηλώσεις στο Πόρτο, στη Λισαβόνα και στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, στο Λονδίνο, στη Μασσαλία, στη Βοστόνη και στο Τσικάγο της Αμερικής. Έχουμε τέτοια τηλεγραφήματα επίσης από την Ιταλία αρκετά, γιατί ξέρουμε ότι η Ιταλία είχε μεγάλες ελληνικές κοινότητες. Έχουμε τεγμήρια από τη Γένοβα, τη Πιστόγια, το Μπάρι, τη Λούκα, το Βρίντισι, το Παλέρμο. 6 από τη Μεσίνα, μόνο από την πόλη της Μεσίνας και 6 από την Νεάπολη. Είναι τηλεγραφήματα κυρίως που απηχούν
πανεπιστημιακή, που αφορούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή εκδηλώσεις που γινόντουσαν στα πανεπιστήμια και μερικές φορές μαθαίνουμε ότι οι φοιτητές μάζευαν χρήματα για να στείλουν στην Κρήτη, για να υποστηρίξουν την κριτική εξέγερση. Όμως, το μήνυμα, το κατρανικό το μήνυμα προς τον Βασίλειο Γιώργο τον Πρώτο από τη Βαρκελόνη, έχει μία, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Για το μεγάλο ρυθμό των πολιτικών κομμάτων που πήραν μέρο, πολιτικών κομμάτων και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων και περιοδικών και εφημερίδων που το υπέγραψαν, 44, όπως σας έλεγα, και τη μεγάλη απήχηση που είχε στην κατρανική κοινωνία και στην ελληνική επίσης. Και με αυτό κλείνω πια. Είναι σίγουρα μία από τις πιο άγνωστες, μα ταυτόχρονα πιο συγκινητικές σελίδες της κοινής μας ιστορίας, της Ελλάδος και της Καταλωνίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να σας έδειξα κάποια κείμενα ενδιαφέροντα. Όταν μου πρότειναν από τη στέγη Μπιζέντζος Κορνάρος να σας μιλήσω, αμέσως σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν, ενδιαφέρον θα ήταν το μήνυμα προς τον Βασίλειο των Ελλήνων, γιατί είναι κάτι που αφορά την Καταλωνία και αφορά την Ελλάδα και την Κρήτη συγκεκριμένα. Και το διάλεξα αμέσως, δηλαδή πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι θα σας ενδιέφερε. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ, μίλησα πολλή ώρα, δεν ξέρω, δεν μέτρησα το χρόνο, αλλά πιστεύω ξεπέρασα τη μισή ώρα. Σας είχα υποσχεθεί, κυρία Χατζηδάκη, ότι θα μίλαγα μισή ώρα, λίγο παραπάνω, μπορεί και να έχω ξεπεράσει λίγο τα όρια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν έτσι και αλλιώς τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πραγματικά το κλείσατε με το σχόλιο που ήθελα και εγώ να κάνω, το πόσο συγκινητική είναι η αλληλεγγύη του καταλανικού λαού και πόσο άγνωστα είναι όλα αυτά σε εμάς. Ναι. Και ελπίζω, δηλαδή, και όσοι δεν κατάφεραν σήμερα να το παρακολουθήσουν, θα τους προτρέψουμε να το κάνουν στο YouTube ή στο Facebook. Ναι, βέβαια. Επομένως, τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Εφόσον θέλετε να κάνετε προφορικά, λοιπόν, κάποια ερώτηση, θα πρέπει να πατήσετε το εικονίδιο με το χεράκι που βρίσκεται στο Actions και θα σας δοθεί ο λόγος. Ή μπορείτε να γράψετε και στο chat. Θα σας απαντήσει ο κύριος Αγγέντσα με χαρά. Και μέχρι να δούμε αν θα έχουμε κάποια ερώτηση, ενημερώνω ξανά ότι στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλες τις διαδικτυακές ομιλίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τη σημερινή μετά από 2 ή 3 περίπου ημέρες θα είναι διαθέσιμη. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν ξέρω αν τους βάρεσε λίγο. Θέλουμε να επεξεργαστεί λίγο τις πληροφορίες. Ωραία, ο κύριος Ανιψητάκης, από ό,τι βλέπω, έχει κάποια ερώτηση. Κύριε Ανιψητάκη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγησή σας, κύριε καθηγητά. Ήθελα απλώς να κάνω μια παρατήρηση ότι αυτή η αυξημένη θέρμη των Καταλανών για την Κρήτη ασφαλώς σχετίζεται με την επιθυμία των ίδιων των Καταλανών να έχουν μια κατάσταση αυτονομίας. Ναι. Το αναφέρατε εξάλλου ρητά στην αντίθεση που έχετε με τους, είχανε με τους Καστιλιάνους. Ναι. Και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς, κάτι που δεν σχετίζεται με το θέμα σας, αλλά δράτω με της ευκαιρίας, το πώς θα μπορούσαμε δύο μεγάλες προσωπικότητες της αναγέννησης των Θερβάντες, που ήταν Καστιλιάνος βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι για όλους τους Ισπανούς ένα σύμβολο, και τον Κορνάρο το δικό μας, πώς θα μπορούσαμε, μια και ήταν και σύγχρονη, όπως και ο Θεοτοκόπουλος εξάλλου που μας συνδέει, να τους αναδείξουμε σαν ένα στοιχείο που μπορεί να φωτίσει μια άλλη πορεία της Ευρώπης. Δεν είναι πάνω στο θέμα μας, αλλά άρπαξα την ευκαιρία.
Καλή πρόταση, γιατί πιστεύω ότι τέτοιες προσωπικότητες μας ενώνουν, Έλληνες και Ισπανούς και Καταλανούς επίσης. Καλό θα ήταν, βέβαια, εγώ με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω, αν έχω κάποια ευκαιρία στη δική μας πρεσβεία να το πω, έτσι, ως πρόταση, ως πρωτοβουλία, θα το πω βέβαια, γιατί πιστεύω, έχουν γίνει εκδηλώσεις αρκετές για το Θεατοκόπουλο, θυμάμαι όταν ήμουν στο Ινστιτούτο Θερβάντες στην αρχή της θητείας μου για κάποια επέτειο, του έγινε μια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μια πολύ ωραία και μεγάλη έκθεση. Όμως αυτός ο συνδυασμός που λέτε εσείς του Κορνάρου με τον Μίγκελ ντε Θερβάντες θα ήταν κάτι ενδιαφέρον σίγουρα. Γιατί όχι, γιατί εγώ πάντως υποστηρίζω 100% την πρόταση, βέβαια. Ευχαριστώ. Και υπάρχει και ο Θεοτοκόπουλος που έκανε τη διαδρομή. Ναι. Και μας ενώνει επίσης. Και μας ενώνει, ναι. Βέβαια. Από την Κρήτη στο Τολέδο. Από την Κρήτη στο Τολέδο. Ευχαριστώ πολύ για την... Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κάποιος θέλει να... Δεν βλέπω... θα μπορούσα να κάνω εγώ μια ερώτηση. Βέβαια, δεν είναι τώρα είδα και εγώ το μικρόφωνο ότι ήταν ανοιχτό. Δικό σου, κύριος Κακλαμάνης, λοιπόν. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Παρακολούθησα με πάρα πολύ ενδιαφέρον την ανακοίνωσή σας. Είναι όντως εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το σύστημα, ας το πούμε, υποστήριξης του ελληνικού ζητήματος, ειδικά για την εποχή που εστιάζεται του κριτικού ζητήματος, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των εθνικών κρατών στο 19ο αιώνα. Και επειδή κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πανοραμική αποτύπωση εκδηλώσεων του φιλελληνισμού στην κεντρική και την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπω μια αντίφαση, αν μπορεί να ανεχθεί αντίφαση. Το 1871 έχουμε την ενοποίηση της Ιταλίας, ναι. Οπότε την σύνδεση του Νότου με το Βορρά, με το Κέντρο και το Βορρά και όλοι αυτοί υπό τον Καβούρ και τον Γαριμπάλντι προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα κράτος ενιαίο, ισχυρό, Δεν ακούγεται, δεν ξέρω. Κύριε Κακλαμάνη, έχει κάποιο πρόβλημα η σύνδεση και δεν σας ακούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Κακλαμάνη, εμείς δεν σας ακούμε. Ναι, υπάρχει, ναι, αρχίσαμε, ναι. Δεν, είναι πρόβλημα σύνδεσης, πιστεύω. Των μεγάλων κρατών που έχει αυτό συνεχίσει να... Κύριε Κακλαμάνη, μας ακούτε εσείς, γιατί εμείς δεν ακούμε. Θέλετε λίγο να κλείσετε μήπως το βίντεο για να είναι λίγο καλύτερη η σύνδεση και να επαναλάβετε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Διεκόπη η σύνδεση, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, προσπαθούσα να σας ακούσω. Είχα μείνει ακριβώς αυτή την... Είχα αναφερθεί σε ένα είδος αντίφασης που υπάρχει στα χρόνια στα οποία αναφέρεστε ανάμεσα στην, ας το πούμε, πολιτική συμπεριφορά της ενοποιημένης πια Ιταλίας η οποία όχι μόνο προσπάθησε να διαμορφώσει ένα κράτος σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη για να μπορέσει να υπάρξει ως κρατικός οργανισμός, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζοντας θερμά και το φιλελληνικό κίνημα.
εν αντιθέσει προς την Ισπανία, όπως μας περιγράψατε, ναι, η οποία είδε στο φιλελληνικό κίνημα, προωθώντας πάρα πολύ, νομίζω, την πολιτική σκέψη και το διακύβευμα για τον ισπανικό χώρο, ένα παράδειγμα το προσαποτρό. Θα έλεγα ότι έκλειε ό,τι δηλώσεις αυτές, παρά τις θεσμικές παρεμβάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, σε επιμέρους κτλ. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να ερμηνευτούν όλα αυτά τα οποία ως τώρα έχουμε περιγράψει? Γιατί αυτή η αντίφαση? Γιατί αυτή η αντίφαση? Από αυτά που άκουσα, γιατί κοπήκε. Πόσα συμβαίροντα επιπλέον αυτών που αφορούσαν την εσωτερική πολιτική ζωή της Ισπανίας? Υπήρχαν συμφέροντα της Ισπανίας, του Ισπανικού Βασιλείου, ας πούμε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε? Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ανατρέπονται πολιτικές της Ισπανίας προς την Κεντρική Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο, που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενους αιώνες. Κοιτάξτε, η κυρία που έχει, η συνάδελφος Εβάλα Τόρρε, η οποία έχει μελετήσει τον φιλελληνισμό στην Ισπανία, έκανε μια διατριβή τώρα πρόσφατα στη Μαδρίτη, πάρα πολύ καλή, έχει κάνει επιτόπια έρευνα σε πολλαρχία. Δεν βρήκε πολλά στοιχεία Ισπανών φιλελλήνων που να έπαιρναν μέρος, δηλαδή, στην Επανάσταση. Εγώ έχω την εντύπωση, συγγνώμη, ότι στην Ισπανία δεν της ενδιέφερε ιδιαίτερος το ζήτημα αυτό. Φοβόταν όμως αυτή η τάση της Καταλωνίας υπέρ της Ελλάδος, γιατί έβλεπες ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα για την ίδια την Ισπανία. Ότι οι Καταλανοί θα διεκδικούσαν κάθε φορά περισσότερα δικαιώματα, και γι' αυτό αντίδρασε τόσο αρνητικά και τόσο άγρια με κάποιο τρόπο. Αλλά το πρόβλημα, εγώ πιστεύω, το έβλεπε με ισπανικά μάτια. Έβλεπε το πρόβλημα μέσα στο σπίτι, μέσα στην Ισπανία. Πραγματικά δεν ανακατεύτηκε, δεν είχε και κάποια ενδιαφέροντα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην τουρκική αυτοκρατορία, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον. Αλλά όμως το να πάρουν οι Καταλανοί θέση, αυτοί που ήταν μέσα στην Ισπανία, δηλαδή είχαν μια μικρή αυτονομία μόνο, αλλά να πάρουν θέση, να στείλουν ένα μήνυμα στην Ελλάδα, να πούνε ότι εμείς που ξέρουμε τι είναι ξένοι υποταγοί κτλ. Αυτό βέβαια αναστάτωσε τους Ισπανούς. Δηλαδή όταν οι Καταλανοί, γιατί πραγματικά το μήνυμα λέει πράγματα πάρα πολύ χοντρά. Λέει, εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει ξένη κατοχή. Τι σημαίνει ξένη κατοχή? Είναι η Ισπανία. Για αυτούς τότε. Εμείς που είμαστε κάτω από μια ξένη κατοχή, βέβαια, όταν διάβασαν αυτό στη Μαδρίτη, αναστάτωσαν. Τι είναι αυτό, τι λένε οι Καταλανοί? Τα έχασαν. Και λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η αντίδραση της Μαδρίτη δεν ήταν υπέρ της Τουρκίας, ήταν αντί της Καταλωνίας. Έχω αυτή την εντύπωση. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δράτουμε της ευκαιρίας να σας επισημάνω, ας το πούμε, κάτι το οποίο είναι καταλυτική σημασίας για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας της δικιάς μας. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στους καταναλούς στο Βυζάντιο, στην Νότιο Ελλάδα, τη σύγκρουση με το Δουκάτο των Αθηνών, τους Φλωρεντινούς και όλα τα σχετικά. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ήδη οι ειδικοί μελετητές από τα μέσα του 19ου αιώνα έχουν μελετήσει με πάρα πολύ ένταση. Είπα ακριβώς στα μέσα του 19ου αιώνα για να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του χρονικού του Μοραίος από τη μεριά καταναλών, Ισπανών και Γάλλων, για την ανάδειξη ενός κειμένου το οποίο κατ' ουσίαν περιέγραφε τη φραγκοκρατία στον ελληνικό χώρο, δηλαδή την παρουσία των δυτικών, των Λατίνων, στα Βυζαντινά εδάφη. Αυτή η διάθεση των μελετητών που προέρχονται από την Ισπανία, από την Καταλωνία,
που έχουν εκδώσει τα κείμενα αυτά, τις διάφορες διασκευές κτλ. Αυτοί παρέμειναν να είναι μοναχικοί μελετητές ενός κειμένου ή μπορούσαν να λειτουργήσουν, ας πούμε, ως ιεροκήρυκες, σε εισαγωγικά παρακαλώ αυτό, για το ενδιαφέρον, για την γέννηση ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος για τον ελληνισμό και για τα δίκαια προβλήματα τα οποία στα μέσα του 19ου αιώνα το μικρό βασίλειο των Αθηνών προωθούσε. Ενώ στην Ιταλία, ενώ στη Γαλλία, ενώ στη Γερμανία, ενώ στην Ελβετία, ενώ στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο αναπτύχθηκαν μέσω των σπουδών αυτών, αναπτύχθηκε και το φιλελληνικό κίνημα, στην περίπτωση της Ισπανίας, αυτό εγώ δεν το βλέπω. Είναι αλήθεια ή είμαι ένας, ή απλώς δεν έχω όλα τα στοιχεία μπροστά μου? Κοιτάξτε, σχεδόν όλο το 19ο αιώνα η πολιτική στην Ισπανία, δηλαδή τα δύο ρεύματα, οι φιλελεύθεροι και οι βασιλόφωνες, θα λέγαμε βασιλόφωνες, οι φιλελεύθεροι ήταν στην εξουσία πάρα πολύ λίγα χρόνια. Λοιπόν, στην Ισπανία, δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα δεξιά, θα λέγαμε, ήταν στην εξουσία σχεδόν όλο το 19ο αιώνα, βέβαια, και γι' αυτό αυτό εξηγεί κατά κάποιον τρόπο γιατί ήταν τόσοι λίγοι αυτοί οι Ισπανοί που πήραν μέρος που ήρθαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν με τους Έλληνες. Ήταν πρωτοβουλίες προσωπικές, άνθρωποι που πήγαν εκεί με δικά τους, με δικά τους λεφτά, δηλαδή, όμως η Ισπανία ως κράτος 19ου αιώνα είναι αυτό που λέμε εμείς αψολουτισμό, δηλαδή Φερδινάντος ο Έβδομος, καμία σχέση με την φιλελευθέρωση, απολύτως καμία, τους κυνηγούσανε. Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί, βέβαια θα ήταν η Εύαλα τώρα η οποία θα μπορούσε να μας πει και σίγουρα περισσότερα πράγματα, αλλά τα ονόματα των Ισπανών που ήρθαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν είναι σχεδόν συμβολικό. Σχεδόν συμβολικό. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα τότε στην Ισπανία, δεν βοήθησε καθόλου η κυβέρνηση, δεν ταυτίστηκε ποτέ η κυβέρνηση με την Ελλάδα, με την απελευθέρωση, γιατί φοβόντουσαν στην Ισπανία, δηλαδή, να μην γίνει εκεί κάποια αναστάτωση μέσα στη χώρα. Μιλάμε για μια χώρα με τέσσερις εθνικότητες η Ισπανία, η Βάσκη, η Καταλανή, η Γαλλική και η Ισπανία. Λοιπόν, ό,τι και να άκουγαν για απελευθέρωση, για δικαιώματα, για λαούς που μιλούν άλλη γλώσσα, αυτό βέβαια τον φοβόντουσαν, γιατί έλεγαν να μην έχουμε εδώ τώρα, να μην μπορούμε το πελά μας μέσα στη χώρα μας. Λοιπόν, η Ισπανία δυστυχώς, τέλος πάντων, δεν μπορούσε, δεν είχε τα μέσα ή δεν είχε την ευαισθησία τουλάχιστον ως κράτος να βοηθήσει, να ταυτιστεί. Μόνο η Καταλωνία, γιατί αυτό που λέτε εσείς κύριε Κακλαμάνη, έβλεπε η Καταλωνία στην Κρήτη αυτό που ήθελε για την ίδια. Για την ίδια. Μια μεγαλύτερη αυτονομία, μια μεγαλύτερη, δεν θα πω τότε τουλάχιστον εξαρτησία, τουλάχιστον μια μεγαλύτερη αυτονομία από την Ισπανία, που ήταν ένα, αυτό που λέμε, αψολουτισμό, δηλαδή μια χώρα, δηλαδή ήταν η Βορβόνη, δηλαδή ήταν, ναι, πραγματικά η συντήρηση στη πιο ευρία έννοια της λέξης. Ναι, ναι. Οπότε οι διανοούμενοι της εποχής μάλλον ήταν αδρανείς ως προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ή καλύτερα ο τοπικισμός δεν επέτρεψε την διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος, επομένως και την ένταξη των τοπικών προβλημάτων σε ευρύτερες αναστατώσεις. Για την Ισπανία χρειαζόταν να έρθει ο 20ος αιώνας για να μπουν ορισμένα πράγματα σε μια κατάσταση. Δηλαδή, αυτό έλεγα. Η επανάσταση των Πολσεβίκων. Χρειαζόταν ένας αιώνας ακόμα. Ακριβώς. Η Ισπανία ήταν ακόμα πολύ πίσω, το λέω στην έννοια συμβολική, πολύ πίσω δηλαδή σε σχέση με τα ρεύματα τα φιλελεύθερα της Ευρώπης. Η Ισπανία ήταν ακόμα στο 19ο αιώνα, ήταν ακόμα στο 18ο, δηλαδή χρειαζόταν ακόμα ένας αιώνας τουλάχιστον. Ναι. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάρκεια. Εγώ κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστώ. Κάποτε ήμουν, όταν εσείς είσαστε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πιστεύω, όταν ήμουν φοιτητής εγώ. Έτσι, βέβαια, θα θυμάμαι.
Σας ωραία, θυμάμαι, στον διάδρομο στη βιβλιοθήκη και τα λοιπά. Πολύ ήδη αναφερθήκατε στην αρχή. Χαίρομαι πολύ, χαρήκα πολύ που σας είπα. Εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Πολίτης ζητά να πάρει το λόγο. Κύριε Πολίτη. Ναι, δεν έχω, δεν έχω κάμερα, έχει χαλάσει η κάμερά μου. Απλώς να ευχαριστήσουμε τον Ευγένιο, τον παλαιό μας φοιτητή εδώ στην Κρήτη και κάπου τους μείωσε τους Ισπανούς. Πολύ, μην ξεχνάμε ότι το 1822 οι Ισπανοί ήτανε... πως ήταν Καταλάνοι και τους λέω Ισπανούς και με κυνηγάτε, ναι. Όχι προς Θεού, δεν ξέρω να ξεχωρίζω πάντα ποιοι είναι Καταλάνοι και ποιοι είναι Ισπανοί. οι άνθρωποι που ήταν σε αυτήν την Ιβηρική Χερσόνησο, τέλος πάντων, έκαναν μία αντίσταση εθνική, πάρα πολύ προηγμένη, η οποία είχε θύματα κλπ. Και ο φίλος μας ο κύριος Φοργέλ, που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Γάλλος, είχε πει μια στιγμή, εκεί, στα 1822, δηλαδή επαναστατημένη Ισπανία, επαναστατημένη Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να είναι ή Έλληνας ή Ισπανός. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια τέτοια, η οποία μετά με τους Καταλάνους πήρε αυτήν την πολιτική χρειά. Ναι. Το 22 δεν ξέρω αν υπήρχε αυτή η σύγκρουση, αν ήταν τόσο ισχυρή, ίσως είχαν άλλα προβλήματα, δεν ξέρω. Πολύ ευχαρίστως να δούμε αυτή τη μελέτη και να μην, που είπατε, δεν μπορώ να επαναλάβω το όνομα της κοπέλας που έκανε τη διατριβή, θα το πείτε εσείς. Ελπίζουμε να τη δούμε, θα είναι στα ισπανικά γραμμένη φαντάζομαι. Ναι, αλλά τυπώθηκε από την πρεσβεία της Ισπανίας ένα κομμάτι, δηλαδή στα ισπανικά, ελληνικά και αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας δώσω τον τίτλο «Liberadores de una gran nación», πιστεύω. Αλληλογραφία έχουμε, μπορείτε να μου στείλει το ότι υπάρχει. Ευχαρίστως, ναι. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πολίτη. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ωραία, και σε αυτό το σημείο, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση, μπορούμε να κλείσουμε. Ναι, θα σας ωραία. Ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά για την διάλεξή σας που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και το κοινό που ήταν μαζί μας απόψε. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.